Μετά τι προκρίσει τη Γεωργία, τη Πολωνία και τη Ουκρανία, πλέον γνωρίζουμε όλε τι εθνικέ που θα αγωνιστούν στο Euro του 2024 φέτο το καλοκαίρι. Πόσα λεφτά όμω θα λάβει κάθε εθνική που θα αγωνιστεί στο Euro, πάμε να δούμε. Η UEFA λοιπόν έχει ανακοινώσει τα χρήματα που θα διανεμηθούν στι ομοσπονδίε, που συνολικά θα φτάσουν τα 331 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα διανεμηθούν αυτά τα ποσά στις ομάδες. Κάθε μία από τις 24 εθνικές ομάδες θα λάβει 9,25 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο από τη συμμετοχή του στο Euro 2024, που αυτό σημαίνει πως συνολικά θα δημιουργηθούν 222 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Μετά για κάθε νίκη που θα κάνει κάθε εθνική στον ομιλό τη, θα λάβει 1 εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία που θα κάνει, για τι ίδιε προφανώ δεν θα λάβουν τίποτα, που σημαίνει πως αν κάποια εθνική κάνει τα 3 στα 3 στον ομιλό θα λάβει έξτρα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόκριση από του ομίλου στη φάση των 16 θα αποφέρει το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και από εκεί πέρα η πρόκριση από του 16 στου 8 θα αποφέρει το έξτρα ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε εθνική που θα περάσει στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα οι 4 εθνικέ που θα φτάσουν στα ημιτελικά τη διοργάνωση θα λάβει η κάθε μία από 4 εκατομμύρια ευρώ. Και το ζευγάρι του τελικού θα μοιραστεί 13 εκατομμύρια ευρώ. Η τιμένη θα λάβει 5 εκατομμύρια ευρώ και η νικήτρια της οργάνωσης θα πάρει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα συνολικά η εθνική που θα κατακτήσει τη διοργάνωση μπορεί να λάβει συνολικά έως και 28,25 εκατομμύρια ευρώ αν κάνει 3 στα 3 στον ομιλό τη. και η τιμένη του τελικού μπορεί να λάβει έως και 3 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα ξανά αν και αυτή κάνει τα 3 στα 3 στον ομιλό τη, δηλαδή έως και 25,25 εκατομμύρια ευρώ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι για τις προβλέψεις μου για το γύρο του 2024. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα subscribe στο κανάλι και ένα like στο βίντεο μου σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.